Μετά από αστυνομική επιχείρηση, κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο των κυβερνητικών κτηρίων στο Χάρκοβο, τα οποία είχαν καταλάβει φιλορωσικές δυνάμεις. Οι διαδηλωτές ζητούν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την απόσχηση, όπως έγινε και στην περίπτωση της Κριμαίας. Στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση, όπως την αποκαλεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συνελήφθησαν 70 άτομα. Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψήφισε το Ουκρανικό Κοινοβούλιο για μεμονωμένα πρόσωπα ή ομάδες τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την εδαφική ακαιρεότητα της χώρας, οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν από 3 έως 10 χρόνια φυλάκιση. Διαφορετική εικόνα στον Ντόνετσκ, όπου οι φιλορωσικές δυνάμεις διατηρούν τον έλεγχο των διοικητικών κτηρίων της πόλης. Ελπίζουμε στην αφοσίωση των ανθρώπων που μας βλέπουν τώρα. Δεν πρόκειται να φύγουμε αν δεν κηρυχθεί δημοψήφισμα. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια ενωμένη Ουκρανία, αλλά σαν ομόσπονδο κράτος. Όσο η ένταση στα ανατολικά της Ουκρανίας αυξάνεται λόγω των αποσχιστικών τάσεων, η ρωσική Gazprom, ο βασικός πάροχος της χώρας σε φυσικό αέριο, υπενθύμησε ότι δεν έχει πληρωθεί ο λογαριασμός του Μαρτίου.